Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθούν να παραμένουν για μία ακόμη ημέρα τα κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων, ενώ σημαντική από την άλλη είναι η υποχώρηση των νέων διαγνώσεων που καταγράφονται στι υπόλοιπε τρει περιφερειακέ ενότητε τη Υπήρου. Σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία, το τελευταίο 24ωρο στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων καταγράφονται 38 νέα κρούσματα. Πέντε νέε διαγνώσει έχουμε στην Περιφερειακή Ενότητα τη Άρτα, δύο στην Περιφερειακή Ενότητα τη Πρέβιζα και μόλι μία στην Περιφερειακή Ενότητα τη Θεσπροτεία. Με την Ήπειρο στο σύνολό τη να καταγράφει 46 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Ο μέσο όρο κρουσμάτων των τελευταίων 7 ημερών για τον νομό τη Άρτας υποχώρησε στο 3,14 και για τον νομό Πρωτίας στο 4,29. Για τον νομό των Ιαννίνων έχει εκτοξευθεί στο 27, ενώ για τον νομό τη Πρέβεζας φτάνει στο 3. Τα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού για τον νομό Άρτας φτάνουν το 7,27, για τον νομό τη το 2,29, για τον νομό Ιαννίνων το 22,83 και για τον νομό τη Πρέβεζα το 3,48. Για μία ακόμη ημέρα, ξεπερνούν τι 3.000 τα ακρούσματα που καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρες σε επίπεδο χώρα. Ο Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία ανακοίνωσε 3.062 νέα ακρούσματα στην χώρα. Σημειώθηκαν 67 θάνατοι, ενώ 699 συνάνθρωποι μα είναι διασολημμένοι σε μονάδε εντατική θεραπεία. Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγεία, οι πιέσει που παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες, τι τελευταίε ώρε σε ό,τι αφορά την περιοχή μα είναι ω προ τα ακρεβάτια σε μονάδε εντατική θεραπεία. Ενδεικτικό είναι ότι χθε το απόγευμα, στι δύο μονάδε εντατική θεραπεία για ασθενεί με COVID του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ελάχιστε ήταν οι κοινέ κλίνε. Ενώ με εντολή τη έκτη, είπε, ξεκίνησε η προετοιμασία για την λειτουργία και τρίτη μονάδα εντατική θεραπεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, δυναμικότητα έξι κλίνων. Για την τρίτη μονάδα εντατική θεραπεία, θα αξιοποιηθεί ο χώρο τη μονάδα ανάνυψη και ήδη γίνεται η μετατροπή του. Έτσι τοποθετείται ο απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και γίνεται όλη η προεργασία ώστε η μονάδα να είναι έτοιμη προ το τέλο τη εβδομάδα. Πρόκειται για μια κίνηση που θέλει να προλάβει τα χειρότερα και τα δυσκολότερα που ενδεχομένω ανακύψουν τι επόμενε ημέρε, αφού τα κρούσματα στην περιοχή μα παραμένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται τα Γιάννα να χρειαστεί να δεχθούν περιστατικά και από άλλε περιοχέ, είτε τη Λευκάδα είτε την Ετελοακαρνανία, με δεδομένο ότι οι κλίνε μονάδα εντατική θεραπεία των δύο νοσοκομείων τη Πάτρα έχουν πληρότητα.